Καλησπέρα σας, να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ, να ευχαριστήσουμε και την Πινακοθήκη Βογιατζόγλου για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε εκ μέρους του Κόκκινου. Είμαστε εδώ με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Ραπτόπουλου «Η πιο κρυφή πληγή», ή με αφορμή την πιο κρυφή πληγή του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, όπως επιθυμείτε, από τις εκδόσεις Ίκαρος, το μυθιστόρημά του. Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος αφηγείται μια ερωτική ιστορία μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Είναι ένας έρωτας με φώτα δεκεμβριανά. Εμείς παρακολουθούμε το ζευγάρι, το Μιχάλη και τη Νίκη, από τη μεταπολίτευση έως τις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα των Αγανακτισμένων. Εγώ απλά ανέσυρα δύο-τρία ερωτήματα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι απαντήσεις τους βρίσκονται μέσα στο βιβλίο του Βαγγέλη. Πώς συμπυκνώνει ένας έρωτας μια ολόκληρη εποχή, θα μπορούσε να είναι το ένα ερώτημα. Ή πώς περιγράφεται η διαδρομή μιας κοινωνίας μέσα από έναν έρωτα που παίρνει ρεύμα από το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε. Ποιες είναι οι αποχρώσεις ενός έρωτα που αντλεί τη δύναμή του αλλά και τη διάρκεια του από τη δυναμική του εμείς και των συλλογικών αγώνων. Και τι έχει να αφηγηθεί σήμερα σε εμάς ένας τέτοιος έρωτας σε μια εποχή με κυρίαρχο το εγώ και την αποσπασματικότητα στον τρόπο που σκεπτόμαστε, που αισθανόμαστε, που δραστηριοποιούμαστε τελικά. Θα δώσω αρχικά τον λόγο στον Κώστα Αρβανίδη, δημοσιογράφο και διευθυντή του σταθμού μας, και θα μιλήσουμε για το βιβλίο αργότερα. Ο Μάκης Μιλάτος, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Νίκος Κουρμουλής, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Άρης Χατζηστεφάνου επίσης. Θα μιλήσει τέλος και ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος, ο συγγραφέας. Τα περισσότερα μέλη είναι νέα στην οικογένεια του Κόκκινου, οπότε είναι ευκαιρία να κάνουμε ένα καλωσόρισμα γενικότερο.